Κύριε Κουμπούρη, τι λέτε για το νέο ασφαλιστικό, εσείς που έχετε μια πορεία αγώνων πάνω σε αυτό το ζήτημα? Θα σας πω, κύριε Μπούρση, ναι. Από το 1990 είναι το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας από όλες τις κυβερνήσεις μεταρρυθμίζεται. Με μια υπόσχεση από την αρχή ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο κτλ. Να θυμίσω τους νόμους Σιούφα, να θυμίσω αργότερα τους νόμους Δρέπα, Πετραλιά και πάει συνέχεια Βρούτσι, Κατρούγκαλου, ξανά Βρούτσι κτλ. Όλη αυτή η νομοθεσία που ψηφίστηκε είχε ένα στόχο. Πώς με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου, θα υλοποιηθούν οι στόχοι της για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, του μισθολογικού και του μισθολογικού κόστους και πώς θα καταργηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης. Αυτό ήταν βασικό στοιχείο αυτής της επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγάλου κεφαλαίου των κυβερνήσεων. Αυτό το σχέδιο υλοποιείται για 20 χρόνια στη χώρα μας και βλέπουμε και την περίοδο της ύφεσης, την περίοδο της ανάπτυξης, την περίοδο της κρίσης, πώς όλες οι κυβερνήσεις με σταθερά αντεργατικά, αντιασφαλιστικά μέτρα υλοποιούν αυτό το στόχο. Και τελευταία βεβαίως η Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται τώρα σαν όριμο φρούτο να προωθήσει ουσιαστικά στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, της επικουρικής ασφάλισης που φυσικά τα ταμεία σαρώθηκαν και από εκεί, οι συντάξεις έχουν σφαγιαστεί, το 50% και πάνω των επικουρικών συντάξεων έχουν περικοπεί, χρήματα δηλαδή που είναι από την τσέπη του εργαζόμενου και του εργοδότη, με την έννοια ότι ο εργαζόμενος δούλευε για να πληρώνεται η κοινωνική ασφάλιση. Υλοποιούν τους τρεις πυλώνες. Μια σύνταξη πενιχρή που θα λέγεται εθνική σύνταξη και τα λοιπά και ό,τι δουλεύεις παραπάνω. Η επικουρική σύνταξη, τα επαγγελματικά ταμεία και η ιδιωτικοποίησή της που θα γίνει τώρα και οι ιδιωτικές ασφαλίσεις, οι οποίες θα οριάσουν στο τέλος, από ό,τι φεύγουν, βλέπετε, δεν φεύγουν από την Ελλάδα. Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων ικτρή. Οι συνταξιούχοι κάθε χρόνο πληρώνουν 8 δισεκατομμύρια στο βωμό των περικοπών. Οι συντάξεις τους έχουν κατατριοργηθεί, όλα τους τα δικαιώματα ουσιαστικά, το ΕΚΑΣ έχει αφαιρεθεί. Η κυβέρνηση σημερινή πάτησε στον προηγούμενο νόμο, τον νόμο Κατρούγκαλο, και έρχεται τώρα να προχωρήσει σε όλα αυτά που σας είπα για τη νέα γενιά, για να αρπάξει ουσιαστικά τα χρήματα της επικουρικής ασφάλισης και να τα δώσει στο χρηματιστηριακό τζόγο. Με ρίσκο, λέει, με ρίσκο, προσέξτε, μικρό ρίσκο, μεσαίο και μεγάλο ρίσκο. Έχει ανάγκη ο εργαζόμενος να γίνει χρηματιστής, να γίνει τζογαδόρος,